τσίτς. Τι να κάνουμε, ρε, αγάπη μου, του χρόνου θα σε πάω εγώ στα καλύτερα, μην ανησυχείς. Συγγνώμη, άκουσα καλά, έχουμε επέτειο. Και τι, θα τη βγάλετε με πατατάκια και μπύρες. Τι να κάνουμε, ρε, Τζίμι, αφού και η δική της και η δική μου μας το κόψανε το επίδομα. Εγώ δουλειά δεν έχω, ψάχνω. Σοβαρά μιλάς. Και εγώ νόμιζα ότι μόνο ο Τζοβάνι και η Τζούλη έχουν πρόβλημα με τις σχέσεις σας. Και ο πατέρας του δεν πάει πίσω. Εντάξει, ρε Ρωμίνα, του ήρθε κάπως βαρύ. Τόσα χρόνια με σπούδαζε Αγγλίες ιστορίες. Έκανε όνειρα ο άνθρωπος. Ναι, σωστά. Και τώρα πήγανε χαμένοι κόποι του γιατί ο γιος του τα έφτιαξε με την Αλβανίτα. Μεγάλος άνθρωπος είναι, ρε Ρωμίνα. Έχει κάποια κολλήματα, θα τα ξεπεράσει. Ναι, εντάξει. Αλλά ρε μωρό μου, την επέτειό μας την περνάμε μέσα στη μιζέρια. Όχι τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Λείπουν και οι δικοί μου. Και να σας πω την αλήθεια, μία φέμαξη από τον πατέρα μου θα του την έκανα. Ναι, ρε παπά, αύριο έχω 2 ραντεβού για δουλειά. Είδανε το βιογραφικό μου και τρελάθηκαν. Δεν εικάζει τάω, έχουμε επέτειο με τη Ρωμίνα και. Μπαμπά. Το κλείσε. Τι περίμενες. Αφού όταν ακούει το όνομά μου. Έλα εδώ, αγάπη μου. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Έχουμε ένα στον άλλο. Έχεις δίκιο, αλλά πολύ μίζερη φάση. Δεν μας αξίζει. Εγώ θέλω να σου προσφέρω κάτι υπέροχο, κάτι πολύ ρομαντικό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πέφτουμε όμως. Δεν έγινε και τίποτα. Αυτό το θυμόμαστε μετά από χρόνια και θα γελάω. Να μένα από εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δί σου. Πώς να δείτε. Λοιπόν, έχω μια δουλίτσα. Σε 5 λεπτά και θα είμαι πίσω, δεν θα αργήσω. Έκπληξη. Σου υπόσχομαι ότι θα μας χαρίσω την επέτειο που μας αξίζει. Έλα, μια τελευταία. Δεν μπορώ, ρε αγάπη μου. Έλα, αγαπώ πολύ, πάρα πολύ. Κι εγώ έφαγα πολύ, αλλά βρε μωρό μου, δεν μπόρεσα να το ευχαριστηθώ γιατί ανησυχώ. Στέφανε, πώς θα πληρώσουμε. Πες μου ότι όταν βγήκες από το σπίτι πήγες και δανείστηκες. Ρε μωράκι μου. Είσαι μέσα στο άγχος και χάνεις τη στιγμή. Κοίτα τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Η θάλασσα, η γλάρη, τα καϊκιά. Αφού σου είπα, θα σου κάνω έκπληξη. Και ήρθε η ώρα να την αποκαλύψω. Τι έχω εδώ? Ένα σπιρτόκουτο. Όχι, το χρηματοκιβώτιό μας. Πες μου ότι έχει μέσα χρήματα. Όχι, μια ψόφια μίγα. Έχω την τζάκωσα στο θηρορείο. Δες τώρα τι θα κάνω, σε θέλω πιο χρήματα. Στέφανε, τι κάνεις? Θα μας πάνε επιλογή. Ρε μωρό μου, τίποτα δεν θα πάει στραβά και ειδικά σε αυτά τα εστιατόρια που φοβούνται τη δυσφήμιση όπως το διάολο στο λιμάνι. Να ζήσουμε κάτι μοναδικό δεν θέλαμε. Τώρα αν μία της χιλής γίνει κάτι, δίπλα στην πόρτα είμαστε, κάνουμε ένα τσακ και φεύγουμε. Παρακαλώ, τι θα θέλατε? Ρίξτε μία ματιά και πείτε μου τι βλέπετε. Βεβαίως. Βλέπω ότι η αστακομακαρονάδα σας άρεσε εντυπωσιακά. Τα καβουροπόδαρα επίσης. Είναι σαλάτα, τα μύδια τσαγανάκι, οι γαρίδες. Δεν αφήσατε ούτε κεραία από τα συμπαθή θαλασσινά. Έχετε κάποιο πρόβλημα με τα μάτια σας? Ρίξτε μία ματιά στο πιάτο μου και πείτε μου τι βλέπετε. Η γευστική εμπειρία ήταν τόσο σπουδαία που είπατε να τη μοιραστείτε με το κατοικίδιό σας. Αλλά τι κρίμα. Πνίγηκε από τη λεμαργία του. Συγγνώμη, μας δουλεύετε. Θα ήθελα να σας συμβουλεύσω να μην διανοηθείτε να μας κατηγορήσετε για την παρουσία της μυγούλας στο πιάτο σας. Γιατί σας είδα. Μωρέ, τι λέει αυτός εδώ? Φώναξε μου τον υπεύθυνο αμέσως. Πολύ ευχαρίστως. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι όμως. Τι θα κάνουμε αυτό? Τρέχουμε τώρα. Ας κάνε. Αυτό το βάλατε δε σκηνή. Άσε με να φύγω. Είπατε λογαριασμό. Όχι. Αμέσως. Καθίστε δε σκηνή. Καθίστε δε σκηνή. Για να δω. Τίποτα. Είχα μία ελπίδα μήπως πληρωθώ, αλλά πού, για να μην χάνουμε ωράδικα, τι λέτε να περάσουμε μέσα? Πού μέσα? Εκεί που πάνε όλοι όσοι προσπαθούν να μας ξεγελάσουν. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα! Στην κουζίνα! Ή προτιμάτε να φωνάξουμε την αστυνομία? Όχι, όχι, όχι. Δεν το ζω εγώ αυτό. Έτσι, ψυχραμή. Κάλεσε λίγο ο Στέφανος και θα φέρει και τα χρήματα. Στο Σαφίρ μιλάς? Όχι, Σαφίρ μου, δεν μιλάς εσένα. Μα πού είναι, γιατί όργει τόσο? Φίλο σου λες? Ναι, για το φίλο μου λέω. Σαφίρ, δεν πιστεύω να με άφησε εδώ. Κάτι θα κάνει, έτσι δεν είναι? Κάτι θα κάνει. Έλα, βρε μωρό μου, πού είσαι? Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν έχω μονάδες. Για πες, έκανες τίποτα? Τι να κάνω, ρε αγάπη μου, πώς? Ο πατέρας μου την ακούσει, δεν θέλει. Ο λογαριασμός πόσο ήρθε? Άστα, 210. Στέφανε, έτσι και κάτσω λίγη ώρα ακόμα εδώ, θα πεθάνω. Και πού να βρω 200 ευρώ νηπιατικά?
Μήπως θες να πάω στους γείτονες, ε? Όχι, καλύτερα όχι, γιατί έτσι και το μάθουν αυτοί. Θα το μάθουν και δικοί μου και θα είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Στέφανε, πιάνω από φάγια. Έτσι και δεν με σώσεις γρήγορα, ξέρεις τι με περιμένει. Έχω να βγάλω τα σκουπίδια έξω, να σφουγγαρίσω την κουζίνα και τη σάλα και να καθαρίσω και ένα τσουβάλι πατάτες. Δύο τσουβάλι. Εντάξει, ηρέμησε, μην φρικάρεις. Τι να κάνω, θα πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Δεν γίνεται να σε κρατάνε με το ζόρι. Λοιπόν, έλα, κλείσα. Του στέλνω το 100. Δεσποινής, όταν δουλεύουμε δεν μιλάμε στο τηλέφωνο. Κλείστο. Συγγνώμη. Απλώς είχα μία ελπίδα, μήπως και μου φέρουν τα χρήματα. Ο φίλος σου. Ναι. Αν ήταν να είχε κάνει κάτι τόσες ώρες, θα το είχε κάνει. Από εδώ. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κουράστηκες, αλλά η δουλειά που πρόσφερες δεν αξίζει 200 ευρώ. Γιατί εννοείται, θα μείνω εδώ απόψε. Εγώ έβαλα τόσα πλυντήρια. Σφουγγάρισα την κουζίνα, τη σάλα. Ο Σαφίρ τα κάνει αυτά κάθε μέρα και παίρνει 30 ευρώ. Και εσύ θες να πατσίσεις για 200. Πατάτες, δεν καθαρίσατε. Θα ξυπνήσετε πολύ πρωί και μόλις τελειώσετε θα φύγεις. Καλή ξεκούραση. Έλα ρε Στέφανε, εδώ μου λένε θα μείνω εδώ πέρα, θα με κρατήσουνε. Πού είναι η αστυνομία? Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Στέφανε, είσαι σίγουρος ότι τηλεφώνησες? Τι... Και πότε θα έρθουν δηλαδή, αύριο το πρωί? Άσε με, γιατί εξαιτίας ταλαιπωρούμε. Ωραία ιδέα είχες. Μπράβο. Καληνύχτα. Θα κοιμηθείς? Δεν ξέρω. Με τόσα νεύρα που έχω... Σιγά. Θα σου πω εγώ τι έχω περάσει να νιώθεις καλά. Από πού έρχεσαι? Από Πακιστάν. Περπάτσα πολύ δρόμο. Περσία, μετά Τουρκία, περπάτσα Ελλάδα. Συγγνώμη, με τα πόδια έρχεσαι από το Πακιστάν? Όχι όλα με τα πόδια. Δύσκολο ταξίδι, φορτηγό, λεωφορεία. Εγώ κατάφερα, ήρθα εδώ στην Ελλάδα, πήρα όλα τα χαρτιά, πάω πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο! Μπράβο ρε Σαφίρ. Κοιμήσου εσύ, κουράστηκες. Πού πας? Πάω κουζίνα να κοιμηθώ. Ο Σαφίρ ξέρει, ένα κοπέλα μόνο του και εγώ μαζί δεν είναι καλό. Αχ, τι καλό παιδί που είσαι βρε Σαφίρ. Όχι, όχι, μπορείς να μείνεις εδώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ πάω κουζίνα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Άντε, άντε, λίγο πατάτα ακόμα και φεύγει. Χαμογέλα, πας σπίτι σου, φίλο σου. Άρε, Σαφίρ, αν τον είχα και σένα. Ναι. Καλημέρα, μωράκι μου. Ακόμα εκεί είσαι? Ναι, μωρό μου. Καθαρίζω κάτι τελευταίες πατάτες και φεύγω. Εσύ, κοιμήθηκες καλά? Ναι, αλλά να σου πω την αλήθεια. Νιώθω λίγο άσχημα που εσύ ταλαιπωριόσουνα και εγώ κοιμούμουνα. Αλλά χθες φάγαμε τόσο πολύ που να αρκώθηκα, ε. Ναι, λοιπόν, άσε με μένα να τελειώσω εδώ τη δουλειά μου και θα τα πούμε από κοντά. Γεια! Ο φίλος σου? Ναι, ο άντρας που θα έκανε τα πάντα για μένα. Και όπως είδες... Καταλαβαίνει. Η Ρωμίνα όταν αγαπάει, ο άντρας πρέπει να κάνει τα πάντα η γυναίκα του. Ο φίλος σου, όχι και πολύ καλό. Λοιπόν, άντρε, να πας στο καλό. Καλή φορά, όχι τέτοιες εξυπνάδες. Να προσέχεις. Δεν την ξαναπατάω. Πιστέψτε με. Φεύγεις. Ναι, Σαφίρ. Αυτή η εμπειρία ήταν μία από τις πιο δύσκολες στη ζωή μου. Αλλά έμαθα κάτι. Τι έμαθες? Να βλέπω καλύτερα. Γιατί έχεις πρόβλημα στα μάτια σου? Πες το κι έτσι. Να βλέπω πιο καθαρά τους ανθρώπους ενώ. Σαφίρ. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα. Κι εγώ είμαι χαρούμενη. Good luck. Good luck, Σαφίρ. Γεια σου. Να θες να σου δώσω το τηλεφωνό μου? Ναι, θέλω. Εγώ στη δουλειά είμαι συνέχεια. Όποτε θες, πάρε με τηλέφωνο. Ωραία. Να μιλήσουμε, να μου πεις τα νέα σου. Μωράκι μου, ήρθες? Ήρθα. Σχεδόν άϊπνη, κουρασμένη και πάρα μα πάρα πολύ ντροπιασμένη. Τι να έκανα ρε αγάπη μου, την αστυνομία ειδικά την έπαιρνα όλο το βράδυ και μου λέγανε εντάξει κύριε, μην ανησυχείτε. Το πιο σωστό που θα πρέπει να σου πει η αστυνομία είναι αφού ήταν δική σου ιδέα να έρθεις εσύ να καθαρίσεις από φάγια και πατάτες. Το σκέφτηκα να έρθω εκεί πέρα για να πω αφήστε το μωρό μου και κρατήστε εμένα, αλλά θα ήταν μεγάλη ξεφτιλά. Ενώ για μένα δεν ήτανε. Ρε αγάπη μου, εγώ είμαι άντρας. Θα με τσακίσανε στο δούλεμα, θα μου λέγανε καλά. Δεν τρέπεσαι ολόκληρος μαντράγαλος ξεφτιλά να φέρνεις την κόμενα να την ταΐσεις τσάμπα? Α, δηλαδή είναι θέμα εγώ.
εγωισμού. Λοιπόν, Στέφανε, αλλού είναι το πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα. Εκτός από άϊπνη, κουρασμένη και ντροπιασμένη, είμαι και πάρα μα πάρα πολύ απογοητευμένη! Εντάξει τώρα, μην κρίνεις έτσι, αφού το ξέρεις ότι εγώ σ' αγαπάω. Αλλιώς αποδεικνύεται η αγάπη. Και στην πρώτη μας στραβή αμέσως σηκώθηκες και με παράτησες. Στέφανε, δεν ξέρεις πόσο έχω ξενερώσει μαζί σου. Τώρα σιγά. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ένας καλός ύπνος για να νιώσεις λίγο διαφορετικά. Να... Έτω, πάει, πέρασε. Ναι, ίσως δεν στο έδωσα να το καταλάβεις καλά. Αυτό που έχω περισσότερο ανάγκη είναι όταν ξυπνήσω να μην σε ξαναδώ. Και την επόμενη φορά που θα έχεις τόσο ωραίες ιδέες, καλό είναι να κάθεσαι και να παίρνεις και την ευθύνη. Πω, Στέφανε, σε κοιτάζω και δεν βλέπω τίποτα άλλο εκτός από μία ψόφια μύγα. Τελειώσαμε. Στέφανε, ταξιδάκι. Όχι, απλώς δεν υπάρχει λόγος να μένω πια εδώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα τα λέμε στο ψιλικατζίδικο. Εσύ, ράδιο ιστορική αυλή που τα ξέρεις όλα. Τι έγινε, χωρίσανε με τη Ρωμίνα. Να δεις τι γλέντι έχει να γίνει μόλις γυρίσουν τις κρέγγυλες.